Καλώς ήρθατε στο Τηλεκοντρόλ και σε ένα ακόμη spoiler για τη σειρά «Το προξενιό της Ιουλίας». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, δύο μεγάλες αποκαλύψεις φέρνουν τα πάνω κάτω στις οικογένειες Προβιού, Ραζίνη και Στασινόπουλου. Όπως θα δούμε, κατά τη διάρκεια του τραπεζιού που διοργάνωσε ο Γεωργίκης για τους κουμπάρους τους, ανακοινώνεται η εγκυμοσύνη της Ιουλίας. Συγχρόνως όμως, μαζί με τους Στασινόπουλους, φτάνει και ένας απρόσμενος επισκέπτης που δεν είναι άλλος από τον Γρηγόρη. Εκείνος και η Φιλιό ανακοινώνουν με τη σειρά τους τους αραβώνες, προκαλώντας σοκ στην Ιουλία. Η κοπέλα θέλει να βρει όλη την αλήθεια στον πρώην αγαπημένο της, ξεκαθαρίζοντάς του ότι δικαιοφορεί το παιδί του. Ωστόσο, η Στάσα τη σταματάει ξανά, συμβουλευοντάς τη να παραμείνει στο γάμο της, καθώς ο Γεωργίκης είναι ο ιδανικός σύζυγος και πατέρας. Η κοπέλα συμβιβάζεται με τη μοίρα της και το επόμενο διάστημα κυλάει γρήγορα στο ερχοντικό του προβιού. 5 μήνες αργότερα, στις αρχές Απριλίου του 1960, η Ιουλία φέρνει στον κόσμο ένα υγιές κοριτσάκι, προκαλώντας χαρά και ευτυχία στον άντρα της. Όλοι μέσα στο σπίτι είναι χαρούμενοι με την έλευση του μωρού, με μοναδική εξαίρεξη τη Χάιδο, η οποία υποπτεύεται ότι η Ιουλία κάτι κρύβει, καθώς γέννησε το μωρό μόλις 7 μήνες μετά το γάμο. Ζητάει λοιπόν τη βοήθεια από τη Δέσπο, η οποία ζηλεύει την τύχη της Ιουλίας και δέχεται να ψάξει τα πάντα για το παρελθόν της. Όμως η Στεφανία αντιλαμβάνεται τις προθέσεις τους και με το φόβο ότι το σπίτι μπορεί να τυναχτεί στον αέρα, σβήνει κάθε υποψία για τη σύζυγο του Γεωργίκη. Παράλληλα, μετά τη γέννηση του μωρού, πραγματοποιείται και ο γάμος της φίλης με τον Γρηγόρη, παρόλο που ο Στασινόπουλος γνωρίζει την αλήθεια για το παιδί της Ιουλίας και ανησυχεί για την κόρη του. Οι δύο οικογένειες παραμένουν κοντά η μία στην άλλη και μάλιστα συμφωνούν οι νονείες στη βάφτιση του μωρού, της Ιουλίας και του Γεωργίκη, να είναι η Φιλιό και ο Γρηγόρης.